κυκλοφορώ πάλι ανάμεσα στον κόσμο. Έχω την τιμή να έχω μαζί μου ανθρώπους που θαυμάζω και θαύμαζα. Είμαι αόρατος και δεν με ξεγελούν. Είμαι εγώ ευγνώμων που βρέθηκα σε αυτή τη θέση να τραγουδήσω ακόμα ένα τραγούδι του Μάνου του Ελευθερίου. Σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες, τραγούδια σύγχρονα αλλά και διαχρονικά σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Κεντρικό σημείο αναφοράς η δισκογραφική δουλειά Αόρατος του Περικλή Κανάρη και βασικός πρωταγωνιστής ο διαχρονικός Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος ένωσε μια μουσική παρέα από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ξεχωριστό ραντεβού στο Μανχάταν. Η συναυλία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η παρουσίαση της καινούριας δουλειάς και το δεύτερο είναι ένα αφιέρωμα στις μεγάλες επιτυχίες που γεννήθηκαν από την συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με πολλούς σημαντικούς, τους περισσότερους και μεγαλύτερους συνθέτες. Για μένα η ποίηση είναι η ίδια η αλήθεια. Αυτό που ζούμε καθημερινά δεν είναι αληθινό, είναι απλώς μια σύμβαση. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για κάτι που δεν το θέλει η ψυχή μας, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Άρα η αλήθεια μας είναι η ποίηση. Ο Περικλής Κανάρης πλησίασε στο Μάνο Ελευθερίου πριν από μερικά χρόνια, με τον Έλληνα ποιητή να του εμπιστεύεται ανέκδοτα έργα του προκειμένου να τα μελοποιήσει. Η στάση των δισκογραφικών εταιριών ήταν αρχικά δύσπιστη. Όμως ο Περικλής Κανάρης πρόωθησε ο ίδιος τις διαδικασίες, προχώρησε το δίσκο και τελικά το παρουσιάζει σε συνεργασία με καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Κώστας Μακεδόνας, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Λαμπρινή Καρακώστα και ο Γιώργος Καλούδης. Δεν ευωδόθηκε κάτι σε συνεργασία εκεί στην Ελλάδα και αποφάσισα, επειδή θεώρησα πραγματικά μεγάλη μου ευθύνη το ότι ο Μάνος Ελευθερίου, που ήταν ο αγαπημένος μου στιχουργός και ποιητής, μου εμπιστεύτηκε δουλειά του, το θεώρησα ευθύνη και σκοπό ζωής να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορούσα με αυτό το υλικό. Πιστέψαμε σε αυτό και για μας είναι σπουδαίο και το ότι μας διάλεξε και φυσικά και για μένα, για την πορεία μου και για το βιογραφικό μου, να μπορώ να λέω ότι έχω στην παρακαταθήκη μου ένα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου σε μουσική του Περικλή και το παρουσιάσαμε, ξέρετε πού, στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Κώστα Μακεδόνα και την Λαμπρινή. Φανταστείτε πως νιώθω εγώ, όπου δεν έχω ακόμα δισκογραφία, είμαι στην αρχή μου και μου δίνεται μια τέτοια ευκαιρία να τραγουδώ Μάνου Ελευθερίου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα τραγουδήσει ξανά ενώπιον των Ελλήνων της Νέας Υόρκης. Εδώ είναι πιο αγνοί οι άνθρωποι. Θέλω να σκεφτείς ίσως ότι μπορεί και η νοσταλγία να τους κάνει να θέλουν να νιώσουν πιο πολύ την αληθινή και ουσιαστική Ελλάδα και όχι μια νέα χώρα, ξέρω εγώ, του καπιταλισμού και της φτήνιας. Η συναυλία προγραμματίστηκε την 3η 7 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο BMCC Tribeca Performing Arts Center για μια εκδήλωση διαφορετική από τις άλλες.